Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 19 του Νοέμβρη 2020. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελίδης. Ξεκινήσαμε με ένα συγκλονιστικό τραγούδι από έναν ανεπανάληπτο δίσκο. Ο δίσκος λέγεται «Ξεριζωμένη». Στην ερμηνεία ήταν, είναι και παραμένει πάντα ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Στους στίχους και τη μουσική ο Κώστας Βίρβος. Έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν ως αναγκαίο κακό κάποια εποχή μετά τον εμφύλιο και τις διενέξεις εδώ και βρήκαν στέγη και φωλιά στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, τις πολύ πολύ φιλόξενες τότε. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καθηγήτρια, συγγραφέα και πάνω απ' όλα αγωνίστρια, την Τασούλα Ζησάκη Χίλη. Είναι η ψυχή της ελληνικής κοινότητας της Πράγας. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μέσα στο πετσί του όλα αυτά τα οποία τραγούδησε πριν από λίγο ο Γαργανουράκης και έκανα και εγώ έτσι ένα πολύ πολύ μικρό πρόλογο. Πολύ μικρό μπροστά σε όλα μεγάλα, όλα όσα μεγάλα πραγματικά έχει ζήσει. Καλό μεσημέρι, Τασούλα. Καλό μεσημέρι να έχεις, Νίκο. Τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά. Προσέχουμε εδώ με τις μάσκες, με τα ψεκαστικά εδώ. Είμαστε σε μια κατάσταση, να μην την περιγράψω καν. Εκεί εσείς? Εδώ τα ίδια, είμαστε η καραντίνα εδώ και μήνες. Όμως τώρα έγιναν τα πράγματα πιο αυστηρά. Δηλαδή μέχρι τις 9 μπορείς να κυκλοφορείς. Κυκλοφορούν μόνο αυτοί που πάνε δουλειά, ναι. Αυτοί που μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, διότι εκεί που πηγαίναμε καλά και είχαμε πρωτιά, στα καλά μας δεν είχαμε τόσα κρούσματα. Ξεκίνησαν τα κρούσματα με 11.000. Σήμερα βλέπω ότι πέσανε στις 5.000. Ημερησίως, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ημερησίως είναι, ναι. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα νούμερα τώρα εγώ δεν τα πιστεύω και πολύ, αλλά τι να κάνουμε, αυτά που μας δίνουν. Ναι, ναι. Έχουμε γενικά 6 θανάτους, 6.740. Στα νοσοκομεία σήμερα είναι 6.322 άτομα. Στην Πράγα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν αργία και οι Πραγιώτες φεύγουν και δεν πήγε κανένας να κάνει κανένα τεστ. Τώρα που επιστρέψανε από τα εξοχικά τους, να δούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, προφανώς αυτή η έξαρση ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ταξίδια που έγιναν εκεί. Δηλαδή, πώς ξαφνικά ενώ υπήρχε αυτή η πρωτιά, κάτι παρόμοιο με την Ελλάδα μας περιγράφεις. Πέσαμε. Τουρισμός είναι. Ναι. Ο τουρισμός. Δεν ήρθανε τουρίστες εδώ, όμως οι Τσέχοι πήγανε Κροατία, πήγανε, βγήκανε και όταν ήρθανε. Και μετά είχαν ανοίξει τα σχολεία, τα κλείσανε. Τώρα μόνο τα δημοτικά έχουν ανοίξει, αλλά με 15 άτομα, ναι, μία εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα άλλα 15. Καλά. Και προσπαθούν τώρα εξ αποστάσεως τα μαθήματα να γίνονται, αλλά υπάρχουν τεχνικά προβλήματα κτλ. Ναι, και εδώ ξεκινήσαμε χθες. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανοίξει. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, έτσι. Όχι. Μία εικόνα σαν και εδώ περίπου περιγράφει. Εδώ προσπαθήσαμε χθες να ξεκινήσουν και τα δημοτικά. Είχαμε βάλει εκεί το σύστημα με το πιτσιρικά μου το μικρό. Έπεφτε κάθε λίγο και λιγάκι. Είχαμε και εδώ πάρα πολλές δυσκολίες, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μας το Πολυτεχνείο τώρα τα βρήκανε όλα. Δηλαδή ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο εξ αποστάσεως, τα μαθήματα πάνε καλά, αλλά είναι Πολυτεχνείο. Όμως μου λένε από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, μπάχαλος. Αυτή η λέξη νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και πραγματικά, Τασούλα, είναι τόσο δύσκολα να τα ερμηνεύσεις και πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι να τα πεις στα παιδιά, στη νέα γενιά που μεγαλώνει πίσω από μία μάσκα, με όλες αυτές τις απαγορεύσεις, με τις φωνές ολονών, μη κάνεις, μη δείχνεις, μη ντόνατ άλλο. Δηλαδή απορώ πως με τέτοια μορφή, όχι έτσι σκληρού ελέγχου, πως αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία με μια ηρεμία και με μια ψυχική. Μα έτσι τα θέλουν τα παιδιά. Έτσι θέλουν την νεολαία. Να τη θυμώσουν, να μην μιλά, να είναι ευχαριστημένοι, να μην σκέφτονται.
Αφού το καλύτερο προσόντο που μπορεί να έχει κανένας νέος τώρα, μόλις του μιλήσεις για πολιτική, σου λέει «Α, απολιτικ». Μόνο που είπες απολιτικ είναι πολιτικ. Αυτό και αν είναι επικίνδυνο, ακριβώς όπως το λες. Αυτό θέλουνε. Εγώ το βλέπω. Μόνο όταν πάνε και βγουν στη δουλειά και μείνουν άνεργοι όπως μείνανε πάρα πολύ τώρα, τότε ξεκινάνε να σκέφτονται γιατί και πώς. Ναι. Αλλά δεν έχουνε... Να είναι αργά, ναι, τότε, γιατί και η όλη λογική και φιλοσοφία που επικρατεί και εδώ και ενδεχομένως και εκεί και σε άλλες, ναι, χώρες, η νοοτροπία του ότι εντάξει, να έχω εγώ και ας το διπλανό, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα γίνεις και εσύ ο διπλανός, οπότε θα είναι δύσκολα και τα γίνονται, πράγματα. Και γίνονται τώρα, γιατί πολλοί χάσανε τις δουλειές τους. Σε μια μέρα 700 άτομα μια λυσίδα από εστιατόρια απόλυση. Και τότε με παίρνουν τηλέφωνα και προπαντός αυτοί που λέγανε που είναι απολύτη. Τους το πήγε να βρει τη δουλειά τώρα. Εσύ έχεις ζήσει, Τασούλα μου, την ενιαία Τσεχοσλοβακία, έχεις ζήσει σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Είσαι παιδί πολιτικών προσφύγων, μεγάλωσες στη Βουλγαρία, γεννήθηκε στη Ρουμανία. Διόρθωσε με αν δεν τα λέω καλά ή αν έχω παραλείψει κάτι. Έτσι. Πες μας λίγο, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω στη ζωή σου, να μας πεις πώς μεγάλωσες ως Ελληνίδα εκεί στο εξωτερικό, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με τους γονείς να μην μπορούν να έρθουν στην πατρίδα. Όλη αυτή την κατάσταση και τη λατρεία, την αγάπη και το αίσθημα της καθημερινότητας, όπου υπήρχε η λέξη Ελλάδα μέσα στο σπίτι καθημερινά. Βέβαια. Όταν άκουσα το τραγούδι, δάκρυσα και λέω πάνω από 30 χρόνια άκουγα τους γονείς μου ότι θα πάμε, να μείνετε Έλληνες. Στο σπίτι απαγορευόταν να μιλήσουμε άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά. Είχαμε πολλά βιβλία ελληνικά, βέβαια, της πολιτικής προσφυγιάς που βγάζανε τότε τα δικά μας τα βιβλία. Λογοτεχνικά δικά μας, εννοώ ελληνική λογοτεχνία και σοβαρή λογοτεχνία. Υποχρεωτικό ήταν το σχολείο το ελληνικό να πηγαίνουμε 2 φορές, 4 ώρες την εβδομάδα. Είχαμε τη λέσχη μας, δηλαδή κρατούσανε... Αυτά ήταν στην Πράγα ή και σε άλλες περιοχές? Αυτά ήταν στη Βουλγαρία, αλλά και στην Πράγα ήταν τα ίδια, γιατί ήταν μία η γραμμή των πολιτικών προσφύγων, τις οικογένειες μεγάλες από όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Η διαφορά ήταν κάπου μπορεί να είχαν περισσότερα μαθήματα στα ελληνικά, κάπου λιγότερα. Εδώ να πούμε είχαν 2 ώρες την εβδομάδα. Εμείς είχαμε 4 ώρες και για μας ήταν υποχρεωτικό μέχρι το δεύτερο έτος, υποχρεωτικά δηλαδή ήταν. Αντί να πάρεις ξένη γλώσσα, έπρεπε να μάθεις την μητρική σου γλώσσα. Αλλά κρατούσαμε αυτή τη φλόγα και εμείς συνεχίζαμε ότι θα γυρίσουμε και τα λοιπά. Και χθες όταν έβλεπα για το Πολυτεχνείο και θυμήθηκα τι γινόταν, εγώ ήμουν ακόμα στο Λύκειο, τελείωνα το γυμνάσιο, το πόσο αγωνιστικοί ήμασταν. Αλλά επίσης εκείνα τα μεγάλα όνειρα που άντε θα φύγουμε τώρα, θα φύγουμε, θα επιστρέψουμε. Ήρθε η Χούντα και τελείωσαν και λίγο τα όνειρα, αλλά δεν σηκώσαμε τα χέρια βέβαια. Μείναμε Έλληνες με τη μεγάλη προσπάθεια και της πολιτικής του ΚΚΕ, ότι όλα αυτά τα παιδιά, 25.000 που είχαν βγει στο παιδοσώσιμο από την Ελλάδα, να μείνουν Έλληνες. Και μείναμε Έλληνες. Και είδαμε και στον επαναπατρισμό, εμένα οι 3 αδερφές μου επιστρέψουν και συμβάλανε. Και οι γιατροί και οι τεχνικοί συμβάλανε στην οικοδόμηση αυτής της κοινωνίας. Αν και βέβαια δεν ήταν και εύκολα και για αυτούς. Πολυτάραχη ήταν η ζωή τους μέχρι που να γεράσουν, δηλαδή. Τα παιδιά τους υπήρχε, μπορεί υπήρχε να δεν είναι. Έτσι ένα στίγμα, έτσι. Υπήρχε μια στοχοποίηση. Βέβαια. Την αδερφή μου δούλευε στο Τζάνιο, η γιατρός η αδερφή μου, συνταξιούχα είναι τώρα. Μας ακούει. Α, ελπίζω να μας ακούει. Α, πώς τη λέμε? Θα πάει ξύλο, Ελένη. Ελένη, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Ναι. Και παρολίγο να τη δείρει την άλλη. Εγώ λέει επέστρεψα στην πατρίδα μου. Εσύ λέει τι κάνεις εδώ. Μια Κύπρια της είχε πει, Βουλγάρα. Δηλαδή έπεφτε και ξύλο όταν έλεγε κάποιον Βούλγαρο ή Τσέχο ή το Ρώσο ή ξέρω εγώ τι.
Τόσο δηλαδή ήταν το αίσθημα μας. Και τώρα είναι, δεν είναι μόνο. Και τώρα προσπαθούμε, τώρα λίγο δυσκολευόμαστε βέβαια, γιατί πια η τέταρτη γενιά περνάει εδώ στην Πράγα. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε, έχουμε τα ελληνικά μας μαθήματα, χοροδίες, όπως κάποτε ήταν, δηλαδή το ίδιο μοντέλο. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν έρθει πλέον πιο νέοι σαν μετανάστες. Εκεί υπάρχει αυτό το συμπλήρωμα. Πάρα πολύ. Λένε, κανένας δεν ξέρει πόσοι είναι, αλλά πάνω κάτω 5.000, η Πράγα κάπου 2.003 έχει. Ναι, οι οποίοι, αλλά αυτά τα παιδιά ήρθαν να δουλέψουν, ήρθαν να βγάλουν το ψωμί τους, ήρθαν να μαζέψουν κάμποσα λεφτά, ήρθαν να βοηθήσουν τους γονείς τους, οπότε δεν οργανώνονται και πολύ. Από όλες αυτές τις χιλιάδες που έχουμε, μέλη της κοινότητας, να πούμε, που έρχονται στις εκδηλώσεις μας και τα λοιπά, άδει και να είναι 20 άτομα. Α, μάλιστα. Πάντως η κοινότητα συνεχίζει το δραστήριο έργο της, εκδίδει και ένα περιοδικό το οποίο διαδικτυακά εγώ το έχω δει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλος ο κόσμος να το δει, να το διαβάσει, γιατί είναι το αποτύπωμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας, περιπέτειας και ζωής όλων των ανθρώπων στους οποίους συγκαταλέγεις και εσύ. Να πούμε λίγο για το περιοδικό. Να πούμε. Το περιοδικό ξεκίνησε το 1999. 1999 με πολλές δυσκολίες, προσπαθούσαμε να βρούμε να μας βοηθήσουν, όμως μετά εδώ η κυβέρνηση πήρε απόφαση για τις μειονότητες, γιατί είμαστε μειονότητα εμείς, αναγνωρισμένη μειονότητα, η μικρότερη όμως είμαστε αναγνωρισμένοι και έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε στη γλώσσα μας. Και ξεκινήσαμε με πολλές δυσκολίες, γιατί όλα γίνονται εθελοντικά στην κοινότητα μας. Και λίγο έτσι βελτιώθηκε. Κανένας δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτή είναι η ομορφιά πάντως, όπως το έχω διαβάσει και το έχω ξεφυλίσει. Νομίζω ότι η ομορφιά είναι αυτή, ότι κανείς δεν είναι δημοσιογράφος, κανείς δεν είναι επαγγελματίας και γράφετε από την ψυχή σας όλα αυτά τα οποία έχετε ζήσει. Ναι. Ένα κομμάτι βέβαια του περιοδικού είναι οπωσδήποτε η νέα γενιά να μάθει την ιστορία τους. Να μάθει τι ήταν η εθνική αντίσταση, τι ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, τι ήταν η πολιτική προσφυγιά, γιατί ξέρετε ότι προσπαθούν να μην, εδώ και είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κόλπα είναι αυτά, να μην λέμε πολιτική προσφυγιά, να λέμε πρόσφυγες ή ακόμα και φευγάδες. Βιβλία γράφουν τέτοια. Δηλαδή με λίγα λόγια να κρύψεις την ταυτότητα της ζωής σου, την πραγματική, για να παρουσιάσεις κάτι διαφορετικό. Βέβαια. Εμείς όμως το περιοδικό μας το λέμε και μόλις ακούσουμε στο ραδιόφωνο ή κάποιος, κάνουμε επεμβάσεις, λέμε. Άλλο η πολιτική προσφυγιά, άλλο οι μετανάστες, άλλο οι πρόσφυγες. Εμένα οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Ήταν δύο φορές πρόσφυγες δηλαδή, έτσι. Ήταν δύο φορές πρόσφυγες. Τη μία ήταν πρόσφυγες, τη δεύτερη, τους δίνω παράδειγμα, τη δεύτερη ήταν πολιτική πρόσφυγες. Και τότε αναγκάστηκαν βέβαια, αλλά τη δεύτερη φορά ήταν για πολιτικούς λόγους. Γι' αυτό είμαστε πολιτικοί πρόσφυγες. Λοιπόν, Τασούλα μου, μπορούμε με τις ώρες να συζητάμε. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη η επικοινωνία και η επαφή. Να κάνουμε μια σύγκριση του τότε, τα περασμένα χρόνια, που υπήρχε η ενιαία Τσεχοσλοβακία, που υπήρχε η σοσιαλιστική κυβέρνηση κλπ. Με αυτό που βιώνουμε σήμερα, που είναι κάτι πιο ανοιχτό προς την κοινωνία όπως παρουσιάζεται, κάτι πιο ευρωπαϊκό ως ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι πιο διαφημισμένο, πιο προοδευτικό. Θα ήθελα λίγο εσύ που τα έχει ζήσει να κάνουμε έτσι. Η Τσεχοσλοβακία ήταν πάντα προοδευτική, δηλαδή είχε πολύ καλή βαριά βιομηχανία και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και βέβαια η βοήθεια όλων των άλλων, εγώ το θυμάμαι αυτό πολύ καλά, που μας λέγανε στην Βουλγαρία, δεν πειράζει, θα υποφέρουμε, αλλά η Ανατολική Γερμανία και η Τσεχοσλοβακία πρέπει να έχουν τα πάντα. Και είχανε. Αλλά μέσα σε 30 χρόνια τώρα προσπάθησαν, δεν έχτισαν και τίποτα. Να, τα νοσοκομεία τους είναι γεμάτα, αλλά τους έμειναν από τότε. Πολλοίς κόσμος, η νεολαία βέβαια, ξέρετε πολλές φορές όταν προφορικά τους εξετάζω, οι νέοι που γεννήθηκαν τώρα μου λένε, αχ, δεν ξέρετε, γιατί δεν ξέρουν τι... τι καπνό φουμάρω πρώτα και δεν ξέρουν και τι εθνικότητα έχω και νομίζω είμαι Αγγλίδα και μου λένε πόσο υποφέραμε
Και τους λέω, για πες μου, πότε γεννηθήκατε εσείς? Πού τα μάθατε αυτά ότι υποφέρατε? Αλλά τώρα τους ακούς, δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν τίποτα. Σίγουρα τους έμειναν πάρα πολλά καλά πράγματα από το σοσιαλισμό. Όμως, ποτέ δεν είχε η Πράγα, η Τσεχοσλοβακία γενικά, ποτέ δεν είχε άστεγος. Μόνο η Πράγα έχει 10.000 αστέγους. Τι κάνει αυτός ο κόσμος τώρα που απαγορεύει την κυκλοφορία, που δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο? Θέλω να ξέρω πού κοιμάται αυτός ο κόσμος, πού κυκλοφορεί, δεν έχει σπίτια. Και ποιος ενδιαφέρεται. Ακριβώς. Πάρτε δάνεια να χτίσετε, να κάνετε. Πήραν δάνεια, χτίσανε σπίτια, αγοράσανε διαμερίσματα και μην ξέροντας τι θα πει καπιταλισμός και καπιταλιστική τράπεζα, γιατί δεν υπήρχαν τράπεζες τότε στο σοσιαλισμό. Είχες τη στέγαση σου, είχες τη δουλειά σου και δεν σκεφτόσουν αύριο πού θα κινηθείς. Είχες το σπίτι σου για πάντα. Και τώρα τους τα παίρνουνε, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα, Ζησάκη, ναι. Χίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πάντα με υγεία. Να είστε καλά και προσοχή. Και ελπίζω σύντομα να ανοίξουν έτσι τα σύνορα και να μπορέσουμε να συναντηθούμε, να τα πούμε και από κοντά. Ναι, να έρθετε στην Πράγα, γιατί είναι πολύ άδεια τώρα. Ναι, τίποτα. Και εσείς εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Γεια. Στην πατρίδα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια, να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, εδώ κάνει θαύματα. Καλά. Έχουμε μείνει εδώ, παιδιά, τρίχιο κούκος έτσι, με την ιστορία με τον COVID και κάνει ο καθένας από 5 δουλειές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Παίζει με τα πλήκτρα του ήχου, φτιάχνει τους ήχους, τα φέρνει, βάζει τα τραγούδια. Πηγαίνει, τηλεφωνάει, έρχεται εδώ. Πρέπει να έρθετε να δείτε τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να περάσει το συντομότερο δυνατό, να είμαστε καλά και υγιείς και να μάθουμε και όλες τις αλήθειες που περιπλέκονται γύρω από όλα όσα βιώνουμε καθημερινά. Λοιπόν, ιταλικό τραγούδι, έτσι και πολύ όμορφο, και θα κάνουμε μία βόλτα τώρα εμείς σε μία προσπάθεια σύνδεσης της Ελλάδας με τη γειτονική Ιταλία. Είναι δύο χώρες και δύο λαοί που είναι πάρα πολύ κοντά σε φιλοσοφία και λογική. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, λέγαμε μικρή, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει. Θα το μάθουμε όμως αμέσως τώρα, γιατί θα συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια Ιταλικών και διευθύντρια σε ιδιωτική σχολή, την Έλενα Βουρλίτη, η οποία έχει ζήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής της στην Ιταλία και έτσι θα μας μεταφέρει λίγο και την ιταλική κουλτούρα και το πώς εκεί λατρεύουν και αγαπούν την Ελλάδα. Έχουμε και τα χωριά της κάτω Ιταλίας και μια έτσι πολύ πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά και πώς εδώ πλέον άνθρωποι της ιταλικής κοινότητας, ιταλικής καταγωγής, οι Ιταλοί ζουν στην Ελλάδα και υπάρχει έτσι αυτή η αμφίδρομη σχέση και λατρεία. Έλενα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη. Τι κάνετε? Στον Ενικό. Στον Ενικό, σε παρακαλώ, γιατί Νίκο, άμα κρατάμε αποστάσεις, μετά θα φαίνεται ναι, ότι είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, ότι είναι στημένο. Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι, λοιπόν, πες μας ποιος το είπε τώρα, γιατί δεν τα ξέρω καλά. Το τραγούδι αυτό είναι μια πολύ αγαπημένη μου, τη βασίλισσα τη ιταλική μουσική, τη Μίνα. Η γνωστή ως Τίγρη τη Κρεμόνα, γιατί η καταγωγή της Τίγρης, είναι από την Κρεμόνα. Τίγρη της Κρεμόνα, ναι. Από την Εγώ Βόλια από την Κρεμόνα Ιταλία. Μόνο την ομάδα ξέρω, την Κρεμονέζε, τίποτα άλλο. Την Κρεμονέζε. Ναι. Η οποία είναι μοναδική και την οποία την ξέρουμε από τα παιδικά μας χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς. Αν θυμάστε μάλλον εσύ, τα Κανσονίσιμα με τη Ραφαέλα Καρά. Τα θυμάμαι, Ραφαέλα Καρά, ναι, προλάβαμε. Ραφαέλα Καρά και Μίνα. Λοιπόν, η Μίνα, ωραία, λοιπόν, γι' αυτό την επέλεξα, γιατί αρχίζει, ας πούμε, από την παιδική μου ηλικία, τα πρώτα ακούσματα. Ωραία, έτσι, να το πούμε και αυτό, ότι τα τραγούδια είναι επιλογή δική σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τώρα ενημέρωση από την ελληνική κοινότητα της Δρέσδης, ότι μας ακούνε εκεί και είναι πολύ χαρούμενοι. Ο Γιώργος Μπεκτάς μας έστειλε μήνυμα. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα, δύσκολη ξενιτιά. Εσύ λοιπόν, μέσα από την Ιταλία, όχι και πολύ πολύ μακριά, έζησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου εκτός Ελλάδας. Ναι. Έχεις μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη φιλοσοφία. Έχεις ταιριάξει και παντρέψει δύο κουλτούρες. Θα ήθελα λίγο αυτό έτσι να το συζητήσουμε. Ναι, λοιπόν, να κάνω λίγο μια αναδρομή στο παρελθόν. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πήγα στην Ιταλία το 1989, σαν φοιτήτρια. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα. Βρέθηκα στην αρχή στην Νάπολη, έπειτα πήγα στην Περούτζα και τέλος κατέληξα στο Βιτέρμπο, όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Το Βιτέρμπο είναι μια μικρή πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ρώμη. Ανέβαινες προς τα πάνω, δηλαδή, έτσι.
Είναι στο κέντρο, στο κέντρο της Ιταλίας, κεντρική Ιταλία. Είναι καμιά 80 χιλιόμετρα από τη Ρώμη, πολύ όμορφη πόλη, δεν είναι γνωστή, αλλά είναι μεσαιωνική, έχει ατόφια ακόμα τα μεσαιωνικά της τείχη και το παπικό παλάτι, γιατί ήταν η έδρα, η καλοκαιρινή, το καλοκαιρινό ανάκτορο του Πάπα στο Βιτέρμπο, οπότε είναι σημαντικό. Λοιπόν, έπειτα έχω τελειώσει ένα κλάδο της φιλολογίας εκεί στο Βιτέρμπο είμαι αξιονόμος. Εμένα μου αρέσει πώς λες το Βιτέρμπο, έτσι με την ωραία προφορά. Το Βιτέρμπο. Λοιπόν, είμαι αρχαιονόμος βιβλιοθηκονόμος και έχω εργαστεί σαν βοηθός του καθηγητή μου όταν τελείωσα τη αρχαιονομία εκεί και επίσης μετά μια πενταετία περίπου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Και επιστρέφεις στην Ελλάδα πότε? Επιστρέφω στην Ελλάδα το 2004. Ωραία. Το πάρα 2004. Πολύ μεγάλο κομμάτι λοιπόν. Εκεί 15 χρόνια. Ναι. Πόσο βγαίνει? 15 χρόνια ακριβώς είναι. 15 χρόνια. Ναι, πώς αντιμετώπιζαν εκεί ως Ελληνίδα? Και μέσα από τη δουλειά σου, αλλά και ως πολίτησα, έτσι. Ναι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή από την αρχή της παρουσίας μου στην Ιταλία είχα σχέση με Ιταλό, τον οποίο μετά παντρεύτηκα, οφείλω να πω ότι μπήκα... Ερωτική μετανάστης, λοιπόν. Ναι, κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μπήκα στην κοινωνία, μπήκα στην Ιταλική κοινότητα, ας πούμε, στους Ιταλούς, ενσωματώθηκα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ένιωσα ποτέ ξένη, γιατί το Βιτέρμπο που ζούσα δεν υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Ήταν ελάχιστοι οι Έλληνες που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο. Γενικότερα οι κοινότητες οι ελληνικές στην Ιταλία είναι μικρές και επίσης απαρτίζονται από άτομα τα οποία έφυγαν σαν φοιτητές και εγκαταστάθηκαν μετά εκεί. Μάλιστα. Οπότε στην πόλη που ζούσα εγώ οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι. Πήγαινα όμως συχνά στη Ρώμη. Γιατί μετά συνέχισα τις σπουδές μου και πήγα και στη Ρώμη και φοιτησα. Εκεί λοιπόν στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν στη Ρώμη η ελληνική κοινότητα είναι σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη και αυτή απαρτίζεται κυρίως από φοιτητές. Υπάρχει ένα ιταλικό εστιατόριο στο οποίο κάναμε όλοι σαν τρελοί να πάμε. Ελληνικό. Ελληνικό, Ιταλικό είπες. Α, Ιταλικό είπα. Ναι. Ακόμα νομίζω ελληνικό. Ότι είσαι στην Ιταλία και μιλάς... Ακόμα νομίζω ότι είμαι στην Ιταλία. Λοιπόν, και επίσης οργάνωναν... Φέτος δεν οργανώθηκε απολύτως τίποτα λόγω των συνθηκών, αλλά διάφορες γιορτές, διάφορες ημερίδες για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Λειτουργούσε σχολείο 2 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες. Και υπήρχε και μια ελληνική εκκλησία. Στην αρχή, τα δικά μου τα χρόνια ήταν ουσιαστικά ένα δωμάτιο. Και μετά, όταν εγώ έφυγα, τέλος πάντων, το Βατικανό είχε παραχωρήσει μια μικρή εκκλησία στο Λόφο Παλατίνο. Μάλιστα. Γενικά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, οι Ιταλοί μας πάνε, μας γουστάρουν, μας αγαπάνε σαν λαό? Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη προς τους Ιταλούς, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον. Ναι. Οι Ιταλοί, σίγουρα μας συμπαθούν πάρα πολύ. Έχουν βέβαια μια τάση να είναι πιο δυτικοευρωπαίοι από εμάς. Και στην Νάπολη ακόμα. Όχι, στην Νάπολη όχι. Εγώ πήγα στην Νάπολη και νόμιζα ότι ήμουν στο σπίτι μου, έτσι τόσο πολύ άνετα. Ναι. Και οι περισσότεροι φίλοι μου, η αλήθεια είναι ότι ήταν από την Νότια Ιταλία. Ναι, ταιριάζει και λίγο περισσότερο με τη δική μας νοοτροπία και φιλοσοφία. Ναι, δεν το συζητώ, σίγουρα. Μεσογειακή. Σίγουρα. Και μετά λοιπόν επέστρεψα στην Ελλάδα και εργάστηκα εδώ στην Ιταλική σχολή για κάποια χρόνια. Στην αρχή σαν φιλόλογος και μάλιστα έκανα και παράλληλη στήριξη σε ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες και έπειτα σαν δασκάλα. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα, ο τρόπος... που τα νέα παιδιά προσπαθούν να μάθουν Ιταλικά και ο τρόπος διδαχής από την πλευρά σου, αλλά και γενικά τα παιδιά που θέλουν να μάθουν Ιταλικά και οι γονείς τους πολύ περισσότερο, έτσι τι δέσιμο υπάρχει από την εδώ πλευρά προς την Ιταλία, να το πάρουμε και ανάποδα δηλαδή. Ναι. Εδώ υπάρχει ένας θαυμασμός απέναντι στην Ιταλική γλώσσα και την Ιταλική κουλτούρα. Να κάνω μια παρένθεση όμως, κύριε Αγγελίδη, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ. Πάλι κύριε. Ναι, Νίκο.
οι Ιταλοί δεν είναι ότι δεν μας θαυμάζουν, αλλά έχουν εκφράζουν περισσότερο το θαυμασμό τους απέναντι στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ναι. Καλοί είμαστε και τώρα, μόλις μοντέρνη. Καλοί είμαστε και τώρα, εννοείται. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες οι σπουδές. Δηλαδή στα πανεπιστήμια τους διδάσκουν, όχι μόνο στα πανεπιστήμια τους, στο κλασικό λύκειο, διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά από την πρώτη λυκείου. Μάλιστα. Και σκέψου ότι το λύκειο διαρκεί 5 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχει το κλασικό λύκειο, στο οποίο επί 5 χρόνια τα παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Πω. Και το καλύτερο λεξικό που κυκλοφορεί στην αγορά το έχει γράψει Ιταλός. Λεξικό ελληνικής γλώσσας, μιλάω, αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα. Όσο περίεργο και να τα ακούνε εδώ τα παιδιά που ακούνε αρχαία. Μισό λεπτό. Τα ακούνε εδώ τα παιδιά που ακούνε αρχαία ελληνικά και βγάζουν σπυράκια. Και σου λέει, κοίτα να δεις εδώ στην Ιταλία που κάνουν 5 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, επίσης, στο πανεπιστήμιο εδώ, όταν τελείωσε το παιδαγωγικό, όταν φοιτούσε εδώ στο παιδαγωγικό τμήμα, ο καθηγητής ο οποίος είχε γράψει την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας είναι Ιταλός, είναι ο Μάριο Βίτη. Απίθανες ιστορίες. Λοιπόν, ιστορίες, ο χρόνος δεν είναι πολύς. Θέλω να κάνουμε μία, και κλείνουμε με αυτό, μία αναφορά για τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Ναι. Λοιπόν, τα ελληνόφωνα καταρχάς βρίσκονται στην περιοχή που είναι στην περιοχή της Απουλίας. Δηλαδή, η περιοχή λέγεται Σταλέντο, είναι κάτω από το Λέτσε. Το Λέτσε είναι κοντά στο Μπρίντιζι, λίγο πιο νότια του Μπρίντιζι. Ακούστε κύριε, πώς λέγεται η ομάδα που Λέτσε. Τη λέτε Λέτσε. Τι Λέτσε, Λέτσε κάτι λέμε. Λέτσε, έτσι, μπράβο. Άκου Λέτσε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχουν τα ελληνόφωνα χωριά, τα οποία θα αναφέρω τώρα 2-3, γιατί είναι πολλά. Το πολύ γνωστό Καλημέρα, γιατί έχει ελληνικό όνομα. Και μετά τα μεγαλύτερα θα πω, υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Μαρτάνο και ένα άλλο που λέγεται Καστρινιάνο ντε Γκρέτσι. Λοιπόν, εκεί ομιλείται η γκρεκάνικη διάλεκτος, που είναι ουσιαστικά μια διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας με πολλά ιταλικά στοιχεία. Ο πληθυσμός της περιοχής είναι περίπου 40.000 άνθρωποι, οπότε είναι αρκετοί οι Έλληνες που ζουν εκεί. Ναι. Άνθρωποι αυτοί θεωρούνται, δηλαδή, άμα τους λες τι είσαι, λένε ότι είμαστε Έλληνες. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται μισή και μισή. Ναι. Αισθάνονται είναι ένα μίξ Έλληνα και Ιταλού. Γιατί η γλώσσα τους, πραγματικά, έχω επιλέξει κι άλλο ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν... τον Εν Καρδία. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Α, δούμε τι θα βγάλει ο φούρνος τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η γλώσσα τους λοιπόν είναι πραγματικά ένα μείγμα. Έχει πάρα πολλά ελληνικά και μπορείτε, για τους ακροατές σας το λέω, μπορούν να ακούσουν τους Εν Καρδία, οι οποίοι είναι ένα ελληνικό μουσικό σχήμα, Αθηναίοι συγκεκριμένα, οι οποίοι τραγουδούν στην γκρεκάνικα. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλενα Βουλίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μας ταξίδευσε στην όμορφη Ιταλία. Περιμένω πώς και πώς ένα ταξίδι εκκρεμεί προ-COVID. Και είχα κανονίσει να πάω, ξέρεις, εκεί θα ανέβαινα και λίγο προς το Λιβόρνο, γιατί είναι η αγαπημένη ομάδα των παιδιών. Η Λιβόρνο παίζει στη β' κατηγορία τώρα, δεν είμαστε και πολύ καλοί, αλλά τέλος πάντων, και θα κάναμε ένα ταξιδάκι μεταξύ Ρώμης, Μιλάνου και Λιβόρνο. Ακυρώθηκε λόγω COVID, περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τις μάσκες και τα κόλπα για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, και θα χρησιμοποιήσω και από τις πληροφορίες που μας έδωσε σήμερα. Έλενα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Ξέχασα να πω ποιος είμαι, μπορεί να μην ξέρετε κιόλας. Λοιπόν, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα υπόλοιπα, και στην παραγωγή της εκπομπής και λίγο απ' όλα. Εντάξει, είναι και αεκάρα. Ο Στέλιος είναι δικός μου άνθρωπος, οπότε έχουμε καλή σχέση. Θα πάμε τώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου θα συναντήσουμε τον Ανάστα Δαμιανό για να μας μιλήσει για την Ελληνική. Αναστάσεις. Τι είπα. Αναστάσεις. Το φάγα λίγο. Καλά. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα της Ιερουσαλήμ. Τι γίνεται, τι κάνετε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, η ιστορία σας είναι πάρα πολύ όμορφη και ρομαντική. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είχαμε βγει και παλιότερα στην τηλεοπτική εκπομπή και τα είχαμε πει
πριν από κάποια χρόνια. Είστε γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί, έτσι? Εγώ είμαι γεννημένος στην Κανά της Γαλιλαίας. Και μετά ήρθα στα Ιερουσαλήμ. Μέχρι το γυμνάσιο ήμουνα στην Κανά της Γαλιλαίας και ύστερα μετά στην Ναζαρέτ, τελείωσα το γυμνάσιο και μετά το γυμνάσιο του 1960 ήρθα στα Ιερουσαλήμ. Όπου έχετε ζήσει εσείς εκεί πολύ μεγάλες ιστορίες, θεωρώ, και με όλες τις διενέξεις που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά και γενικότερα για έναν τόπο ο οποίος είναι ιερός τόπος και έχει επισκέψεις χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων πιστών, μεταξύ των οποίων και Ελλήνων. Η ελληνική κοινότητα εκεί τώρα σε τι φάση βρίσκεται? Δηλαδή υπάρχει κόσμος, υπάρχουν Έλληνες που ζουν εκεί, είναι Έλληνες? Ναι. Ναι, υπάρχουν Έλληνες εδώ, όμως όχι όπως πριν. Μέχρι το 1948 είχαμε κάπου 6.000 Έλληνες. Και σήμερα, ξέρεις, είμαστε, τι να σου πω, δυστυχώς είναι όλοι μαζί, αν το σβάλεις νέα πόλη και παλιά πόλη, είναι γύρω τα 300 άτομα. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι κυρίως Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εκεί, δηλαδή έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εκεί πέρα, δεν είναι μετανάστες που ήρθαν για κάποιον επαγγελματικό λόγο ή οικογενειακό? Όχι, όχι, είναι αυτή, να πούμε πάρε παράδειγμα εμένα και άλλοι φίλοι και αυτά, είμαστε τρίτη και τέταρτη γενιά εδώ, στους Άγιους Τόπους. Και αυτοί είχαν έρθει, να πούμε, ο παππούς μου είχε έρθει από την Μπίτουλα στο 1955, κάπου εκεί, 1760, ήρθε στην Άγια Κατερίνη, και ύστερα άφησε την Άγια Κατερίνη, ήρθε στα Ιερουσαλήμ. Και μετά το Ιερουσαλήμ γνώρισε τη γιαγιά μου και κατάκτησε στην Κανά της Γαλιλαίας. Εσύ ξέρεις που έκανε ο Χριστός το πρώτο πράγμα που γύρισε το νερό στο κρασί στο γάμο. Μάλιστα, μάλιστα. Πω, είναι απίστευτες αυτές οι ιστορίες για το πού υπάρχει ελληνισμός, πώς υπάρχει ελληνισμός και πόσο καλά κρατάει ακόμα και σήμερα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Όταν μου λέτε ότι ήταν 6.000 οι Έλληνες και τώρα έχουν απομείνει μόλις 300 γενικά σε όλη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, πώς προσπαθείτε εσείς να κρατήσετε την οποιαδήποτε επαφή, επικοινωνία με τη ρίζα σας, με την Ελλάδα? Να σας πω, είμαστε πρώτα απ' όλα, πρέπει να το έχεις μέσα σου. Ξέρεις, αυτό το αγάπη της Ελλάδος χωράει μέσα στο αίμα μας εδώ. Εμείς κρατάμε, ξέρεις, ένα, να πούμε, στη νέα πόλη εδώ, ξέρεις, η Λέσχη του, ξέρεις, το όνομα του στρατιστήρκας, που είχε γράψει ένα βιβλίο που λέει τη Λέσχη, και ο κύριος Μαντούλης το 1988, αν δεν κάνω λάθος, το είχε γυρίσει σαν σειρά και βέβαια τις πολιτείες. Ναι. Και ξέρεις, αυτό είναι πάρα πολύ ιστορικό μέρος. Και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρεις, είχε πολύ ελληνικό στρατό που είχαν έρθει εδώ και να πούμε ξεπεριτούσαν στο Σαραφάν, ξέρεις, ένα μέρος δίπλα στο αεροδρόμιο, σήμερα το λένε Τσιρεπίν. Και η Λέσχη κοντά μας ήταν σαν officers club για τους Έλληνες εδώ. Και είχε έρθει το 1942, είχε πετάξει ο βασιλιάς Γιώργος από την Αλεξάνδρεια και γιόρτασε με το ελληνικό στρατό στη Λέσχη, να πούμε το... Μάλιστα. Άρα η Λέσχη κρατάει προπολεμικά, έτσι, κρατάει πριν από τον πόλεμο, ε? Ναι. Και τώρα, να πούμε, τα τελευταία τώρα 4-5-6 χρόνια, γιατί είναι δύο Έλληνες από εδώ από τα Ιερουσαλήμ που είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο. Ένα στο υποβρύχιο Αντρίας, όχι Κατσιόνι, και ο άλλος είναι στο πλοίο πολεμικό Αντρίας. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ναι. Ένα του γιατί χτυπάνε την πόρτα. Συμβαίνουν και αυτά τα πρόοπτα σε μια ζωντανή τηλεοπτική, ραδιοφωνική, συγγνώμη, εκπομπή. Όλα καλά, μια χαρά. Στον αέρα είμαστε. Η σύζυγος είναι? Όχι. Η σύζυγος και τα παιδιά δυστυχώς είναι στην Ελλάδα. Και αυτά. Και θέλω να πούμε τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια, κάθε χρόνο, έρχονται στο ελληνικό ναυτικό στρατό
έρχονται εδώ και το σκαλάμε, έρχονται στη Λέσκη και κάνουμε μνημόσιο για τα δύο παλικάρια που σκοπούθηκαν. Αυτό. Και ξέρω από αυτό τι να σου πω, είναι και μια μεγάλη διάθεση τώρα. Κάθε υπουργό που είναι, που έρχεται εδώ να πούμε να επισκεφτεί το Ισραήλ ή να επισκεφτεί το Πατριαρχείο, περνάνε από το Αντελέσκη. Εγώ θυμάμαι ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, είχε παράξει από εδώ. Ύστερα ο κύριος Συγχωρεμένος, ο κύριος Στεφανόπουλος. Ύστερα ο Τσίπρας είχε περάσει από εδώ και ο κύριος Παυλόπουλος. Όλοι ξέρεις, είναι ένα ιστορικό μέρος. Ναι. Η Λέσχη δηλαδή είναι το σήμα κατά τεθέν του ελληνισμού εκεί πέρα. Πόσο δύσκολο είναι όμως να την κρατήσετε με τα σημερινά δεδομένα ζωντανή, δηλαδή εκτιμώ ότι θα υπάρχουν κάποια έξοδα λειτουργικά. Να σας πω κάτι. Είμαστε περήφανοι που να σου πω. Ως τώρα εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε μέλη εδώ στη Λέσχη, είμαστε volunteer, να πούμε και τα κάνουμε. Περισσότερο... Φιλοντές και το κάνουμε όλη τη δουλειά μόνοι μας. Από την Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, που ούτε μια δραχμή δεν ήταν, τι κάναμε. Είχαμε ένα κομμάτι κόπηδο και το δώσαμε αντιπαροχή και χτίσανε εκεί ξεσημερικά διαμερίσματα και από αυτά τα διαμερίσματα έχουμε 6 διαμερίσματα που τα νοικιάζουν για Έλληνες με μισή τιμή που τα νοικιάζουν γιατί θέλουν οι Έλληνες να μείνουν εδώ, προσπαθούμε και από αυτά. Και από αυτά, αυτά είναι τα έξοδά σας, έτσι, τα έσοδά σας. Ίσια σκεπάζουν τα έξοδά μας για τα δημαρχιακά, για το ηλεκτρικό, έχουμε έναν χάτη εκεί και... Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μ' αρέσει πολύ και είναι η τελευταία έτσι κουβέντα που θα πούμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Στις φωτογραφίες που είδα στο διαδίκτυο για την ελληνική κοινότητα της Ιερουσαλήμ βλέπω έναν πολύ όμορφα φτιαγμένο και περιποιημένο κήπο. Έτσι, είναι, σαν... είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη. Από τα πιο ωραία μέρη εδώ στη Ιερουσαλήμ. Τα πιο ωραία μέρη. Μπράβο σας, μπράβο, έτσι. Και με λένε οι γειτόνιοι εδώ και αυτά, εσείς οι Έλληνες, ομορφήνατε την περιοχή εδώ. Αυτά. Ωραία, δηλαδή υπάρχει και γενικότερα ένα καλό κλίμα και μια καλή αίσθηση απέναντι στον ελληνισμό εκεί, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις. Και όταν έρχονται κάτι, να πούμε, ξέρεις, τραγουδιστές και μέσα έχουμε ένα ξενώνα και τους λένε, να πούμε, μας φέρνουν ή θέλουν να έρθουν στο Ισραήλ, να μείνουμε. Του λέω, καλά, εντάξει, καλώς ορίζει να έρθει. Όμως θέλουν να παρουσιάσετε κάτι, ξέρεις, για τη Λέσχη. Δεν θέλουμε λεφτά, τους δίνουν το ξενώνα, μένουν εδώ και μας δίνουν μια βραδιά. Και έτσι όλοι οι περισσότεροι περάσανε από εδώ. Μέχρι το αυτό το, πώς να το δω, στην υγεία μας έπρεπε, παιδιά. Α, ναι, ωραία, και η εκπομπή. Λοιπόν. Αναστάση Ταμιανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα έτσι ψηλά και με αγάπη και με λατρεία την Ελλάδα. Μια λέξη θέλω τελευταία να μου πεις. Τι σημαίνει η Ελλάδα για σένα? Η Ελλάδα είναι ο κόσμος. Είναι η ζωή μου. Είναι... Τι να σου πω. Όπου πάω, αισθάνομαι περήφανος. Όταν μου δείχνουν με τα δάχτυλα, γιατί εδώ δεν ήταν πολλοί Έλληνες. Και να, ο Έλληνας περνάει από εδώ. Και ξέρεις, αισθάνεσαι ότι υπάρχει. Και κάνεις κάτι για την πατρίδα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και τα καλύτερα για την Ελλάδα μας. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας». Εμείς θα ανανέσουμε το ραντεβού μας και πάλι για την επόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Μέσα από την φιλόξενη πάντα συχνότητα της φωνής της Ελλάδας. Φτάνοντας σε όλα τα άκρα του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.